Έχω μια διέστηση ότι στη γραμμή είναι ο κύριος Κονομάκος. Ειλικρινά δεν ξέρω τίποτα. Απλά από διέστηση μιλάω. Για έλα. Ναι, εγώ είμαι. Όχι ρε Γεώργιο, ποτέ να μην πεθάνεις. Πάντα να σκύβεις να το δώσεις και την μπέκι να κάνεις. Ρε, τι να... Στο λόγο της θυμής μου δεν είχα ιδέα τι γίνεται. Η διέστησή μου το είπε. Και είσαι εσύ, ε. Πάμε. Αφιερώνω τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή το τραγούδι «Ο ταξιδιώτης του ονείρου» της Νάνας Μούσκουρη. Πρέπει να ξέρεις ότι 2 ώρες έκλαιγα και αναγκάστηκα να πάρω δεύτερο ηρεμιστικό από αυτό που παίρνω συνήθως κάθε πρωί. Κάθε πρωί από τη συγκίνηση. Μάλιστα. Να είσαι καλά, κύριε Κονομάκο. Να σου πω και κάτι άλλο. Δυστυχώς το 1981 με πλάνεψε, με βρήκε άβγατο ο Ανδρέας ο Παπανδρέου και η Dolce Vita, ε. Με πλάνεψε και το βρήκε. Σε πλάνεψε η Dolce Vita, αυτή που λένε γλυκιά ζωή. Δεν βαριέσαι. Γεια σου, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Για χαρά. Φυσικά η Βραζιλία ήταν καλύτερη από την Αργεντινή. Αυτό ήταν ολοφάνερο. Όμως, η Αργεντινή στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν ήταν σαπακοειδές σαπάκι όπως τα προηγούμενα παιχνίδια. Κάτι κουνήθηκε, κάτι έκανε, κέρδισε πέναλτι και δύο δοκάρια. Επαναλαμβάνω, καλύτερη η Βραζιλία, πιο ομάδα η Βραζιλία, πιο έτοιμη, πιο χημεία. Αλλά η Αργεντινή δεν ήταν αυτό το αρνητικό πράγμα που βλέπαμε στα προηγούμενα μάτς του Κόπα Αμέρικα. Αυτό που ήταν πάλι ανεκδίκητος, αυτός ο Μέση. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε, τι διαφορά είναι αυτή. Και είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον Μέση να κάνει παράπονα, να βγαίνει δηλαδή μετά και να κάνει τη δηλώση μετά τον παιχνίδι για τη διαιτησία. Εγώ δεν το θυμάμαι. Εσείς το θυμάστε να έχει κάνει παράπονα η διαιτησία τόσο πολύ? Πάμε, έλα φίλε. Ναι. Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς τον Αυγολέμωνο. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, Γιώργο. Ναι. Και θέλω να μ' απαντήσει εσύ οι συνακροατές. Ναι. Έχεις δει ποτέ το Μέση να βγάλει τα κάτρα τη φωτιά? Είσαι Λιμπερταδόρος, είσαι Παγκόσμιο, είσαι Τσάμπιονς Λιγκ. Επειδή προστατεύεσαι στην Ευρώπη και στην Ισπανία, εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ μου. Είμαι εκτιμημένος. Το τόπι το ξέρει. Αλλά σε αυτές τις ομάδες δεν είναι, Γιώργο, οι Λατινοαμερικάνικες ομάδες. Είναι αίμα και άμμο. Του είδα χθες τα πόδια τη φωτιά και το τσάπι είναι σύννεφο. Ο Μέση είναι μια τιτίκα. Όταν λες τιτίκα, νωρίς τα Συνοπούλου. Γυρότερη. Είναι σαν την Παλαιάνη στο Πολυσόι. Έτσι κι εγώ. Δεν τον ακουμπάει κανείς. Μου το παρακαλώ ένα παιχνίδι μου να βγάλει τα κατά τη φωτιά. 3-3 από τη Ρώμα. 4 από τη Λίβερπουλ. Κόπα Λιμπερταδόρε. Παγκόσμια κύπελα, δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Εσύ τι γνώμη έχεις? Ότι δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, μάλλον δεν είναι τρομακτική αδιαφορία σε αυτά τα μάτια, ειδικά σε Μουντιάλ και σε Κόπα Λιμπερταδόρες εκεί. Αυτό είναι γεγονός, το έχουμε δει. Να δει το Champions League τι έκανε, Γιώργο. Τι έπαγε από τη Ρώμα, 4 από τη... Ναι, έχει πάρει και μόνος του Champions League όμως. Έχει πάρει, στον παρελθόν. Ναι, αλλά το προστατεύουν οι προπονητές, όχι για τον Ρονάλντο. Το παιδί αυτό βάζει τα ποδάρια του, λέει, γιατί εγώ είμαι με τον Ρονάλντο. Εγώ είμαι και υπέρ του Ρονάλντο, που λέει και ο ακροατής ο Ρονάλντο. Ναι. Μέση δεν το πήγαινα ποτέ μου. Μπάλα μπορεί να ξέρει. Αλλά πάνε να παίξει μόνο του, να του κάνουν. Που πάνε σε όλη τη γη και κάνουν με το καλάθι της μπάλας, κάνουν παιχνιδάκι. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Δεν μπορείς κάτι. Πώς το είδες το μάτς εχθές? Ανώτερη η Βραζιλία. Ήταν ανώτερη. Αλλά και η Αργεντινή, πριν του Μέση, είπα ότι αγωνίστηκε. Οι άλλοι έχουν αφήσει παραδόματα. Αργεντινή έδειξε παραδόματα. Εμένα μου θύμισε ότι είχα πει εγώ στις αργές. Και με κοροϊδεύαν όλοι. Καλώς πάτε τον κούπο. Αλλά μόλις πήγαν οι κόλλοι, και αυτό δεν έκανε αυτές τις γυρλάτες που έκανε. Καλώς, βέβαια, αυτοί το πράγμα ναι. Οι Αμερικανοί μόλις δουν ένα παιδί στα σκουπίδια. Αμέσως όλοι, α, ουί, είναι σαν αυτή την Πάμελα Άντερ. Που γυρίσει τσότες και τσότες. Και με πλάκους σε λέει ο άλλος, την ακτιβίστρια. Μου αρέσει γύρα για αγόρτεμα. Σε ποιους τα λες αυτά? Έτσι πάει. Αν του τα λέει και μερικοί που ακούγεται, απολοποιήθηκα. Για καλά, για καλά. Είναι λε σαν την Παμέλα Άντερσον.
Πάντως, παιδί μου, αυτή η παράδοση είναι μεγάλο πράγμα. Θα μου πείτε, όλε οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Αλλά ας σπάσει πρώτα και μετά θα μιλάμε. Και γιατί το λέω αυτό. Δεν έχει κερδίσει ποτέ η Αργεντινή με συμφασιλία. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλη ιστορία, μεγάλη παράδοση. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργη. Γεια. Πήρα να σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Επίσης. Σ' ακούω σχεδόν κάθε μέρα. Έχω να μιλήσω μαζί σου κάνα χρόνο και βάλε, ας πούμε, και παραπάνω. Αλλά σ' ακούω κάθε μέρα. Μου ανεβάζει το ηθικό. Και ήθελα να σε ευχαριστήσω για τις εκπομπές σου, βασικά. Δηλαδή δεν είμαι σαν το Μέση που κατεβάζεις το ηθικό. Ανεβάζεις το ηθικό. Το δικό μου σίγουρα. Θα μου πεις τώρα και γιατί, ρε φιλαράκο, μας πήρες τηλέφωνο να μας το πεις. Εντάξει. Εντάξει, έτσι ένιωθα. Μάλιστα. Δεν μου λες. Μιλες πολλά, μου λέει ο άλλος από κάτω. Ναι, έχω ναι. Να μιλήσω ένα χρόνο, ρε φιλαράκο. Έλα, λέγε. Λέγε, λέγε, μην εκνευρίζεσαι, λέγε. Μα πες τα ρε Γιώργη. Έλα, μιλες πολλά. Έλα, μην το συνεχίσεις, λέγε. Τι δεν θα πει. Μου κόψατε τη φορά τελείως. Του κόψει τη φορά, το βρίσκω. Πες ό,τι θέλεις τώρα, λέει. Ναι. Αφού πήραμε την άδεια και του επομένου, λοιπόν. Ναι. Δεν μου λες. Να σου διαβάσω δύο πραγματάκια να γελάσουμε όλοι. Γρήγορα. Λοιπόν, άκου, είναι 5 κανόνες του ηλίθιου. Τα έχει γράψει ένας Ιταλός το 76. Λοιπόν, πρώτος νόμος. Πάντα και νομοτελειακά όλοι υποτιμούν τον αριθμό των ηλίθιων ατόμων που κυκλοφορούν στην κοινωνία. Πρώτος κανόνας. Αυτά τα έχει πει κάποιος Τσιπόλα, Ιταλός, καθηγητής φιλόσοφος τώρα, εντάξει, το 76. Πάμε στο δεύτερο κανόνα. Δεύτερος κανόνας. Η πιθανότητα να είναι ηλίθιο ένα συγκεκριμένο άτομο είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό αυτού του ατόμου. Μάλιστα έκανε κάποιες έρευνες αυτός τότε και απέδειξε ότι μέχρι και νομπελίστες είναι ηλίθιοι. Κάποιοι νομπελίστες είναι και αυτοί ηλίθιοι, διότι δεν έχει σχέση με το οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του άτομου. Μπορεί να είναι πλούσιος, μπορεί να είναι νομπελίστας. Έκοψες. Πάμε τρίτος. Έκοψες, φίλε. Πάμε στον τρίτο κανόνα. Ο τρίτος είναι και ο χρυσός. Είναι ο ορισμός του... δίνει και τον ορισμό τώρα. Έλα. Λοιπόν, άκου τώρα τον τρίτο που είναι και ο ορισμός. Έλα, γρήγορα. Έλα ρε Γιώργη, μην κόβεις, αφού έχω κόβει... Δεν σε κόβω, απλά σου λέω να έχουμε ένα αριθμό. Έχω πατατράκ. Λέγε. Λοιπόν, ο τρίτος ο κανόνας, ο χρυσός, είναι και ο ορισμός. Ηλίθιος ονομάζεται το άτομο που οι πράξεις του προκαλούν ζημίες σε ένα άλλο άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων χωρίς το ίδιο να αποκομίζει κέρδη. Ενώ πιθανά να υφίσταται ακόμη και ζημίες. Μάλιστα. Αυτή δε είναι και η διαφορά του ηλίθιου από τον εγκληματία, διότι ο εγκληματίας κάνει κακό σε κάποιον άλλον ή σε κάποιους άλλους, αλλά μόνο όταν έχει να αποκομίσει κέρδος. Ναι. Σ' αρέσουν αυτά. Συνέχισε γρήγορα. Πάμε στο τέταρτος κανόνας. Τέταρτος κανόνας, Γιώργη. Λοιπόν, οι μη ηλίθιοι άνθρωποι πάντα υποτιμούν την καταστροφική ισχύ των ηλίθιων ατόμων. Εκτός δηλαδή από τον αριθμό τους που ήταν ο πρώτος κανόνας, και την ισχύ υποτιμούμε. Έλα μου, ρε, σιγά τώρα, τι κακό θα κάνει αυτός. Ναι. Συγκεκριμένα, οι μη ηλίθιοι άνθρωποι συνέχεια παραβλέπουν πως η συναναστροφή ή ο συγχρωτισμός με ηλίθια άτομα απαρέγκλητα αποδεικνύεται μοιραίο λάθος, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή, την τοποθεσία και τις συνθήκες. Συμφωνείς? Πάμε και στον πέμπτο κανόνα. Ο πέμπτος είναι ο εξής. Ο ηλίθιος άνθρωπος είναι το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου. Το πλήστο που είναι αυτό είναι ότι ο ηλίθιος άνθρωπος είναι πιο επικίνδυνος από αυτά. Ναι, μόνο που δεν ακούσαμε τίποτα και κάνει διακοπές. Να το πω αυτό. Κάνει διακοπές. Πώς κάνει αυτό.
Λοιπόν, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τα λέμε. Πάντως, να προσθέσω κι εγώ κάτι. Η λέξη ηλίθιος έχει σχεδόν εξαφανιστεί από το λεξιλόγιο μας. Έχει αντικατασταθεί από το μαλάκας. Απόψε πάλι 3.30 ώρα το βράδυ έχουμε το Χιλί Περού. Είναι ο άλλος ημιτελικός. Δεν σκοπεύω να ξενυχτήσω για να το δω αυτό το παιχνίδι. Τώρα, αν ξυπνήσω έτσι κατά τύχη να πάω για κατούριμα, μπορεί να δω. Αλλά για να καθίσω και να το δω το παιχνίδι, όχι, δεν θα το κάνω. Έλα φίλε. Γεια σου Γιώργη. Καλώς τον. Κοίταξε, αυτό που είπες, ο ορισμός εσύ που είπες, ναι, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, απλά είναι ο κατεξακολούθηση. Αυτός είναι. Αρχή ουκανδρός σοφού, το δεις εξαμαρτήν. Το τρεις, το τετράκις. Αυτό που λέγατε τώρα για το Μέση ήταν το ένας μεγάλο. Θυμάσαι πότε ήταν ο τελευταίος τίτλος που πήρε η Εθνική Αργεντινής. Περίπου. Δεκαετία, θυμάσαι. Τίτλος. Τίτλος. Κόπα Αμέρικα, Μουντιάλ, αυτά είναι. Κόπα Αμέρικα δεν θυμάμαι. Μουντιάλ θυμάμαι, εντάξει. Μουντιάλ ήταν το δεκαετία του 80, το 86. Σωστό. Κόπα Αμέρικα το 93. Μάλιστα. Γιατί το λέω αυτό. Να το βάλουμε στο τραπέζι. Ο Μέση δεν παίζει από το 93, έτσι. Mm-hmm. Ο Μέση πρωταγωνιστεί τα τελευταία 15 χρόνια. Ναι. Από το 4. Δηλαδή ήδη 11 χρόνια άτιτλοι. Η Αργεντινή. Να μην πω από το 6, τέλος πάντων. Λοιπόν, από το 6, ναι. Ουσιαστικά στην Εθνική Αργεντινή, γιατί πάνε παίζει από τα 16, από τα 17, λάθος. Από το 6. Γιατί το λέω αυτό. Τα χρόνια του Μέση, που εγώ δεν είμαι ο φανατικός υποστηρικτής του, όμως πρέπει να δούμε και την άλλη όψη. Έχει πάει σε ένα τελικό Μουντιάλ που τον έχασε στην παράταση με τον τρόπο που τον έχασε. Το 14, το 14 μιλάμε. Όντας μοιραίος ο Ιγκουαΐν, δύο φορές κιόλας, και έχοντας κάνει ομολογουμένως ένα από τα καλύτερα τουρνουά αυτό, έτσι, και έχει πάει και σε δύο τελικούς με τη Χιλή, που τους έχει χάσει όλους. Ναι. Αυτό σίγουρα σκιάζει το Μέση, αλλά δεν σκιάζει μόνο το Μέση. Το γεγονός ότι η ομάδα του, μη έχοντας καλές παρουσίες, έχει πάει σε τρεις τελικούς, είναι ένα δείγμα. Όπως και το γεγονός ότι έχει χάσει και τους τρεις τελικούς, είναι επίσης ένα δείγμα. Που για να βγάλουμε το συμπέρασμα στο τέλος, θα πρέπει να βάλουμε δίπλα-δίπλα. Ότι δεν είναι ο ανύπαρκτος, αλλά δεν είναι και ο Μαραντόνα. Άκου να σου πω κάτι. Έχω πει κάτι επανάληψη. Η Αργεντινή τελευταία φορά που μου άρεσε ήταν το 86 λόγω Μαραντόνα. Μου άρεσε και το 88, αλλά το 86 περισσότερο λόγω Μαραντόνα. Και από εκεί και πέρα άρχισε η κάτω βόλτα όμως του Παναγιώτα. Ειδικά το 2002, το έχω πει χιλιάδες φορές, το 2002 τη συχάθηκα. Ναι. Το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Ούτε και από τα προκληματικά του Μουντιάλ δεν πέρασε. Το 93 που πήρε το τελευταίο Κόπα Αμέρικα. Ήταν στα καλά του και στο ξεκίνημά του ο Μπατιγκόλα, αν θυμάστε. Ναι, καλά, ναι. Που είχε κάνει το φοβερό τουρνουά εκείνο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ούτε να ισοπεδώνουμε το Μέση, ούτε να το θεοποιούμε. Να το βάλουμε στην πραγματική του διάσταση. Τώρα που εμείς το ζούμε. Γιατί οι επόμενες γενιές είναι δεδομένες ότι θα το θεοποιήσουν. Βλέποντας τα βίντεο που υπάρχουν και μαθαίνοντας τα στατιστικά και τα επιτεύγματά του. Ας το βάλουμε λοιπόν στην πραγματική διάσταση. Και το λέω περισσότερο με πολύ αγάπη. Έλα να σου πω κάτι. Σαν ποδοσφαιριστή, σαν ποιότητα, δικαίως θα τον ειδοποιήσουν. Σαν έτσι. Προσωπικότητα. Δεν μιλάω προσωπικότητα, μιλάω σαν ποδοσφαιριστή, σαν ποιότητα. Ναι, ναι, λέω σαν ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αλλά εγώ, σαν ποιότητα, λέω και το φωνάζω, δικαίως θα ειδοποιηθεί. Τώρα από τίτλους και από τέτοια και από ψυχολογίες. Αυτά ήταν πίσω. Τι να το κάνουμε, ρε παιδί μου. Και για αυτούς που αρέσκονται στη σύγκριση με τον Ρονάλντο, να πούμε το εξής. Αν θυμάσαι καλά, το 6, όταν ήταν 20 χρονών, στην πρώτη του καλή συμμετοχή με την Αργεντινή, πήγε μέσα και ένα γήπεδο, φώναζε το όνομά του και περίμεναν τότε που ήταν στα χάλια της η Αργεντινή μετά το 2002 να τους πάρει στις πράτες του, το θυμάσαι. Mm-hmm. Θυμάσαι ότι έκανε με το πριν το πρώτο παιχνίδι. Ένα 20χρονο παιδί που τον περίμενε μία χώρα. Με το έκανε και το 14. Ναι. Σωστό. Έτσι. Σωστό.
Ήταν σε παράκουση. Σου λέει τώρα περιμένει ένα έθνος με τέτοια παράδοση από μένα να πάρω στην πλάτη. Το Ρονάλδο στην Πορτογαλία. Ναι, μεν ήταν ο στάρ της Πορτογαλίας που έχασε το 4 την Ελλάδα. Δεν έχουν τις ίδιες απαιτήσεις Πορτογαλία και Αργεντινή. Αλλά δεν έχουν οι Πορτογάλοι τις ίδιες απαιτήσεις. Βέβαια. Και είναι πολύ πιο εύκολο όταν δεν έχει τις ίδιες απαιτήσεις. Και έλα. Ένα τελευταίο, είδα σήμερα στο YouTube ένα βίντεο από παλιό Βραζιλία-Αργεντινή και είδα εσύ κακά Ροναλντίνιο μαζί την ίδια ομάδα και μου πέσαν τα μούτρα. Μου πέσαν τα μούτρα, θυμήθηκα και λέω τι βλέπω γάμο. Καλώς απόγευμα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Έλα φίλε. Χωσή, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ο Ιωσήφ είμαι, καλησπέρα, για να γεια σε πήγα. Να σου πω. Ιωσήφ της Μάκης, μάθε, μάθε και τον έκτο κανόνα. Ο έκτος κανόνας λέει, όταν έχει καύσωνα και 40 βαθμούς βάζεις μόνο μουσική. Χώχε, μόνο μουσική. Καταρχήν μη λες καύσωνα, θα λες καύσωνα. όπως λέμε λεψίνα, καψαέρια και έτσι. Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Εντάξει. Γεια χαρά φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Έλα. Γιώργο. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Ωραία. Δείτε μου μια απορία γιατί ακούω για το Μέση τόσα και τόσα. Εγώ δεν είμαι ούτε 60 χρόνια, έχω την εμπειρία να σου πω ότι έχω παρακολουθήσει και Μαραντόνα και Πελέ. Αλλά επειδή 5 χρόνια και μάλιστα έχω παίξει τον Ατρόμητο ολοστοιχείως, δείτε μου μια απορία. Ποιον Ατρόμητο? Ατρόμητο Αθηνών, περιστεριώτης είμαι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου λύσει μια απορία. Το ποδόσφαιρο είναι ατομικό ή ομαδικό άθλημα? Και τα δύο, πάμε παρακάτω. Για τα δύο. Άρα, λύσε μου την απορία τώρα. Ταυνικά, όταν ο Μέση παίζει την Μπάρτσα και κάνει όλα αυτά που κάνει, είναι ο Θεός. Όποτε βλέπουμε Αργεντινή, δεν μπορεί και δεν μπορεί και δεν μπορεί. Είναι μόνο ο Μέση. Δηλαδή, η Εθνική Αργεντινή τι έχει δηλαδή στο ρόστερ της? Μα αυτό δεν είπα προηγουμένως. Από το 86 και μετά του 20 δηλαδή. Δηλαδή ακούω ανθρώπους γύρω στην εκπομπή σου και λένε ότι ο Μέση ναι δεν έχει προσφέρει και ο Ρονάλντο. Μη συγκρίνουμε Μέση με Ρονάλντο. Ο Μέση είναι ένας άνθρωπος που παίζει αυτά τα κυμπάλα που παίζει, είναι αυτά τα κιλά που είναι. Δυστυχώς επειδή είναι και λίγο μικρογραμμωμένος δεν μπορεί να είναι και ο μόνος. Θέλει λίγο βοήθεια αν κάποιος να του ανοίξει λίγο την ομάδα. Έτσι. Και η ομάδα της Αργεντινής δεν μπορεί να πάρει τρόπαιο. Πώς να το κάνουμε, δεν έχει το ρόστερ να πάρει τρόπαιο. Δηλαδή η Ελλάδα του 2004 που πήρε το Euro είχε Μαραντόνα, είχε Μέση. Ένα Ζαγοράκι. Ένα Βασινά. Δεν έχουν τα παιδιά την ψυχή να παίξουν μπάλα. Φαίνεται δηλαδή. Τους βλέπεις καταραίουν. Από το πρώτο μάτι του κόπα καταλάβαινες ότι δεν μπορούν. Με την Κολομβία, τα καλά δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Ναι, εκεί που χάσαν 2-0. Εκεί που χάσαν 2-0. Τους έβλεπες. Το παλεύανε. Κάνανε μια φάση. Δεν είχαν ψυχή. Άμα δεν έχει ψυχή, τι να παίξει την μπάλα μέσα. Τι νομίζει να πάρει την μπάλα να περάσει με 20, 10, 15 να βάλει κόλλη. Η αλήθεια είναι ότι δίνει και μια διαφορία. Δείχνει μια διαφορία ο Μέση, τώρα μου λες. Ναι, για το Μέση λέω. Δείχνει μια διαφορία, όχι μόνο τώρα. Σε όλα τα τελευταία χρόνια στην Εθνική δείχνει μια διαφορία. Συμφωνώ ότι δείχνει μια διαφορία, αλλά ξέρεις κάτι. Διαφορία, εγώ έχω παρακολουθήσει λίγο το Μέση. Όταν ξεκινάει, και τα λέμε όλα το μάτς, της Αργεντινής, νομίζω ότι ο Μέση πιάνει ψυχολογία, φίλε Γιώργο. Είναι πέσει ψυχολογία. Ναι. Βλέπει ότι η ομάδα δεν τραβάει και αρχίζει και πέφτει. Εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Το πρώτο μάτ και σε όλα τα μάτ, όταν ξεκινάει, ζητάει πάλι να μοιράσω να κάνω. Μόλις βλέπει ότι γίνεται μακελιό η ομάδα, καταραίει. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι εντάξει, μπορεί να τελειώσει την καρδιά του και να μην πάρει τρόπο με την καρδιά τη. Αλλά επίτρεψέ μου να σου πω, αυτή λίγη μπάλα που ξέρω. Εμένα τα δικά μου μάτια εν ζωή, με 32 χρονών εν ζωή, τέτοια ουπέστη δεν έχουν ξανά. Τέτοια παλά εδώ πάτσα. Τέτοια παλά, ωραίος ο Ρονάλντο, ρομπότ, ρομποκοπ, ικανή, τον έχουν ποτίσει, τρέχει, αλλά η μπαλίτσα είναι η μπαλίτσα. Η μπαλίτσα της Αλένας ομάδα με εμείς είναι ο Μέση, όχι ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο είναι, πάμε και στους Ολυμπιακούς να πάρουμε χρυσό στα 100 μέτρα. Είμαι μαζί σου και το έχω πει κατά επανάληψη. Ακριβώς αυτό πιστεύω και εγώ. Δεν μα δεν μπορεί τώρα η Αργεντινή, έλεγε προηγουμένω για του παίκτε. Δεν μπορεί η Αργεντινή να παίξει με τον την μπάλα, ρε. Τι είναι αυτή, ρε. Αυτό την μπάλα, τι έχει προσφέρει μέχρι τώρα, τι έχει δείξει. Εξειδικευμένο. Ναι, για το συγκεκριμένο λέω. Έτσι. Τέλο πάντων. Έγινε, δε. Πήρα να σου πω ότι εντάξει, μην το καταραίω με το Μέση τόσο πολύ. Είναι μια μεγάλη πεστάρα στα μάτια μα. Ό,τι και αν κάνει
πότε θα τελειώσει η καριέρα του. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι δικαίως θα ειδοποιηθεί όσον αφορά από ποιότητα και από αξία. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Έλα. Γιώργο. Ναι. Έλα, Γιάννη, είμαι από Κέρκυρα. Έλα, Γιάννη. Για το Μέση θα σου πω. Ναι. Για τον κύριο Μέση. Και διαφωνώ σε κάποια μαζί, σε κάποια συμφωνώ. Ο Μέση είναι παιχταράς φοβερός. Βέβαια είμαι 50 χρόνια που έχω δει και Μαραντόνα και Πελέ. Πελέ λίγο, πολύ λίγο. Μαραντόνα στα καλά του, ήμουν 20 χρόνια που τον έβλεπα το 86. Mm. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Πρέπει να λέμε τα καλά του και τα μη καλά του. Αλλιώς προπαγανδίζουμε. Ο κύριος Μέση δεν χρειάζεται να έχει τη μεικτή κόσμου για να πάρει μισό παιχνίδι. Φέτος έπαιξε στο Κόπα Αμέρικα με το Κατάρ, την Παραγουάη, τη Βραζιλία, καλή ομάδα, την Κολομβία και κάποια άλλη που δεν τη θυμάμαι. Λοιπόν, παίζει 15 χρόνια εθνική και αν το συγκρίνουμε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι καλύτερος ο Μέση, όταν παίζει στην εθνική του, μπορείς να θυμηθείς πάνω από 10 παιχνίδια, τα οποία μπήκε μέσα και είπε ρε παιδί μου, είμαι εγώ εδώ. Πέρσι με την Ισπανία, το 3-3. Το 3-0 εκτός έδρας στη Σουηδία που ήταν νοκάουτ. Τα ημιτελικά. Αυτό έχουν μπει χιλιάδες φορές. Άκου, φίλε, άκου να σου. Σαν προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο, ο Ρονάλντο είναι πιο ισχυρή προσωπικότητα. Εγώ δεν διαφωνώ. Αυτό σου λέω. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος μέσα και μυρίζει αίμα στα δύσκολα. Μπαίνει ο Μέση και μυρίζει κατρουλιό. Δηλαδή τι θέλουμε. Τη μεικτή κόσμου για να κερδίσει το Κατάρ. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν ήταν ο καλύτερος της Αργεντινής και δεν τραβάγαν οι άλλοι. Τον είδα όλα τα παιχνίδια. Είναι ο χειρότερος. Λιγότερα χειρότερος. Όχι, εγώ θα πω είναι ο αδιάφορος. Αδιάφορος, ακριβώς. Στο Μουντιάλ το περσινό. Δε στα στατιστικά, έχει κάνει λιγότερα χιλιόμετρα από τους τερματοφύλακες. Πώς θα πω ότι είναι καλός και δεν τραβάνει άλλοι. Δηλαδή, αν τον βάλουμε στην Ισπανία του 10 που το πήρε έτσι κι αλλιώς, να πούμε το πήρε ο Μέση. Πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι τα καλά του και τα κακά του, μην προπαγανδίζουμε μόνο υπέρ του. Είναι παιχταράς, φαίνεται, δεν είμαστε τυφλοί. Αλλά κάτσε ρε κύριε Μέση. Δηλαδή, από το 2015 και μετά, τι έχει κάνει με την Μπαρτσελώνα. Παίρνει το πρωτάθλημα. Εκεί η Ρεάλ το παίρνει η Μπαρτσελώνα, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το 12, το 15 αποκλείστηκε από την Αθλέτικο, το 16 από την Αθλέτικο, το 17 από τη Ρώμα, το 16 από τη Γιουβέντους, εφέτος από τη Λίβερπουλ. Πάρε ρε φίλε ένα παιχνίδι στα δύσκολα. Μου κάνεις 10 γκολ στους ομίλους. Και εγώ τον πάω. Παιχταράς είναι, τον βλέπω. Αλλά ο άλλος τα έχει τεράστια. Τα σέρνει στο πάτωμα, δεν τον βλέπεις. Τι μας πήρε ο φίλος πριν που έχει παίξει τον Ατρόμητο, πλάκα μας κάνει. Τι είναι το ποδόσφαιρο, μόνο τρίπλα. Έχει παίξει μπάλα και δεν ξέρει το ποδόσφαιρο είναι δύναμη, ταχύτητα, κεφαλιά. Για πες μου κάτι, ρε Γιώργο. Έχεις παίξει μπάλα, πιστεύω. Πόσοι ποδοσφαιριστές μες στον αγωνιστικό χώρο κατευθύνουν την μπάλα με το κεφάλι εκεί που θέλουν. Είναι πολλοί. Έχουμε μηδενίσει τα πάντα για να βγάλουμε τον Μέση. Έχει δύο κυρίως το Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 86, το θυμάσαι καλά, Γιώργο, με το Βέλγιο, με την Αγγλία, με όλους, έπαιρνε τα παιχνίδια μόνος του. Δεν είναι ένα παιχνίδι με την Αγγλία. 100%. Γι' αυτό το λέγω να πούμε. Ερωτήθηκα τον Μαραντόνα και την Αγγελίνη. Πήγε ο Μαραντόνα μέσα στην Νάπολη, το θυμάμαι σαν τώρα, έβλεπα ιταλικό ποδόσφαιρο τότε που ήταν κορυφή και είχε η Μίλαν, Γκούλιν, Μπαμπάζε, Ράικαρ. Και είχε αν οι άλλοι τον Πλατινί και ήταν μόνος του την πρώτη χρονιά πριν πάει ο Αλεμάο και ο Καρέκα και πήρε πρωτάθλημα. Ούτε σε έργα επιστημονικής φαντασίας. Και θα σου πω και γιατί ο Μέση τον έχουμε δει στην Μπαρτσελώνα από 10 χρονών. Εκεί μεγάλωσε, εκεί ανδρώθηκε, αυτό το σύστημα παίζει. Ούτε σε άλλη ομάδα, ούτε σε άλλο πρωτάθλημα. Μη με δενίζει το Ρονάλντο, άλλος είναι ρομπότ. Έτσι δεν είναι. Καλά, ότι είναι ρομπότ είναι. Εντάξει. Είναι ρομπότ, αλλά να σου πω κάτι. Πήγε φέτος στην Ιταλία και έκανε 21 γκολ. Ξέρεις πόσα γκολ έχει ο Μέση εναντίον ιταλικών ομάδων στην Ιταλία? Κανένα. Και έχει παίξει 25 για Champions League. Μόνο με στην Βαρκελόνη σκοράρει με ιταλικές ομάδες. Ξέρεις, να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Γιώργο. Ναι. Έχει παίξει 4 μουντιάλ. Υποτίθεται κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Σε 4 μουντιάλ, ξέρεις πόσα γκολ έχει σε νοκάουτ φάση? 0. 0. Θα το συγκρίνω με τον Μαραντόνα και τον Πελέ. Που κάνουν Πελέ 3 γκολ σε τελικό 16 χρονών. Που πήρε μουντιάλ 16 χρονών. Και πήρε και 3 μουντιάλ. Εγώ δεν σου λέω να πάρεις μουντιάλ, κύριε Μέση. Ξέρεις τι θέλω. Να πας με το Κατάρ και να πάρεις το παιχνίδι. Το πήρε ο Αγκουέρο εκείνο το παιχνίδι φέτος. Πώς θα γίνει, τον βοήθησε ο Αγκουέρο σε αυτό το παιχνίδι. Τον βοήθησε ο Λαουτάρο στο δεύτερο παιχνίδι με την προχθές που κερδίσαν την Βενεζουέλα. Πάρε και εσύ ένα παιχνίδι, ρε φίλε. Είσαι ο ηγέτης της ομάδας. Ποιος ηγέτης? Δηλαδή τα ακούω και τρελαίνομαι. Δηλαδή, συγγνώμη, θα έρθει ο Σεπτέμβρης. Θα μας κάνει hat-trick με τη Ράγιο Βαγεκάνο και τη Χετάφε και θα λέμε τι παιχταράς είναι. Με τα χωριά της Ισπανίας. Τρελαίνομαι. Πάρε το Champions League με τη Βαρκελόνη. Θέλει να του φέρουν τον Νεϊμάρ. Θέλει να του φέρουν και τον Γκρισμάν, θέλει να του φέρουν και μένα για να το πάρει. Το παίρνω κι εγώ έτσι, ρε φιλέ. Αυτά εντάξει τώρα, τρελαίνω με αυτά που ακούω. Παίρνει ο άλλος και λέει, μη συγκρίνουμε. Πώς να μη συγκρίνουμε? Δηλαδή, θεωρείς την Πορτογαλία καλύτερη ομάδα ιστορικά από την Αργεντινή? Όχι, βέβαια. Δεν υπάρχει Πορτογαλία πριν το 2004. Είχε πάει μια φορά στο Μουντιάλ το 1966 και άλλη μια φορά στο Γύρο, σαν την Ελλάδα ήταν. Τι σύγκριση είναι αυτή τώρα?
Δηλαδή βγαίνει ο Σάντος και τα λέει που είναι προπονητής και τα ακούσω εγώ τον κάθε Γιώργο Νίκο που μιλά στο τηλέφωνο. Τι είναι αυτά. Βγαίνει ο ίδιος ο Μέση. Ο ίδιος ο Μέση. Φέτος και λέει θα καταρρεύσει η Ρεάλ που έφυγε ο Ρονάλντο. Είναι τρομερός ποδοσφαιριστής. Και παίρνει ο Χιν Νίκος και λέει έλα μωρέ δεν υπάρχει. Τι γνώμες είναι αυτές. Και επειδή έχει πήξει μπάλα στον Ατρόμητο, πλάκα μας κάνει. Ας μας τι μπάλα. Πέρασε και στο κύριο του Ατρομήτου. Έλεος δηλαδή. Αυτά στο και... καλό. Για χαρά. Έλα. Ναι. Ναι. Έλα Γιώργο. Έλα. Γεια σας από την Κρήτη. Έλα, ζωήρεψε λίγο. Να ζωήρεψω, τι να ζωήρεψω, ζεύτηκα. Κάψα, κάνει κάψα. Αχ, Παναγία μου, ακούω εδώ πέρα και κοντεύω να τρελαθώ. Ο ένας λέει για τους ηλίθιους, ο άλλος λέει για το Μέση, ο άλλος λέει για τον Ρονάλντο. Εσύ γιατί μαλακία να πεις, όμως. Εγώ. Εγώ θα πω ότι ηλίθιους είναι ότι ο Θεός μας το έδωσε για να κατοράμε, δεν το κρατάμε όλη μέρα το παίζουμε. Και να λέμε μαλακίες ιστορίες. Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω Γιώργο με ένα πράγμα. Ότι εάν δώσεις αυτούς στη βιομηχανία, σε όλα αυτά 10 ανθρώπους, 50-100 πόσους, στο στυλ και στα μέτρα του Ρονάλντο, θα σου βγάλουν 5-10 Ρονάλντο. Δηλαδή, αν τους πας 1000 άτομα, τους προσπονείστε τα φαρμακώστε τα κάνετε, θα σου βγάλουν 100 Ρονάλντο. Από τις 100 θα δουν ποια είναι τα 10 κολοφαρδάκια που από όπου σουτάρουν μέσα, θα σου βγάλουν 10 Ρονάλντο. Ένα δισεκατομμύριο να πας να πούμε από τους άλλους να τον μάθουν αυτά που ξέρει ο Μέση, δεν τα ξέρει. Αυτή είναι η διαφορά τους. Τι κοντρά είναι αυτή, δεν, τι απόψεις αλληλοσυγκρούμενες είναι αυτές, παιδί μου. Έτσι δεν είναι, ρε Γιώργο. Τι έτσι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ο ένας είναι της βιομηχανίας και ο άλλος το έχει έμφυτο. Οι δυο είναι παιχταράδες. Τι κάνουν και συγκρίνουν και συγκρίνουν και συγκρίνουν τον Πελέ. Πελέ έπαιξε 3 χρόνια μπάλα και εξαφανίζεται. Πού πήγε. Τι λες τώρα που έπαιξε 3 χρόνια μπάλα μόνο. Τι έκανε ρε Γιώργο Πελέ. Πήγε σε καμία ομάδα. Πήγε μα τι λες. Κανένα... Από τα 16-17 πήγε στην Εθνική Βραζιλία και το 30 και το σε ηλικία 30 χρονών πήρε Μουντιάλ. Τι έπαιξε 2 χρόνια μπάλα. Ο Πελέ 2 χρόνια μπάλα έπαιξε. Και μετά πήγε και στον κόσμο και έπαιξε μέχρι τα 50. Μα συγκρίνονται ρε Γιώργο αυτά τα πράγματα τώρα. Είναι δυνατόν να συγκρίνεις τη Βραζιλία του Πελέ που παίζανε 10 Πελέ μέσα. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε. Ο καθένας έχει την αμαρτία του γι' αυτό. Δεν λέω ότι ο Πελέ ήταν κακό. Πρόσεξε, δεν είπα ότι ο Πελέ ήταν κακό. Μη επειδή εκφράζουμε καμιά φορά και λάθος. Προσεού. Μα πότε θα καταλάβω εγώ ότι εκφράζεσαι λάθος σωστά. Θέλεις, δεν θέλεις. Όχι, ο Πελέ παιχταράσταν, αλλά δεν μπορούμε να λέμε τώρα ο Πελέ και ο Πελέ και ο... Ο Πελέ ήταν ο Πελέ, ο Μαραντόνα ήταν ο Μαραντόνα και ο Μέση ήταν ο Μέση. Έλληνα. Απλώς εγώ λέω για τον Μέση με τον Ρονάλντο, ότι ο ένας είναι βιομηχανία, ο άλλος είναι βιοτεχνία. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, πάμε διαφημίσεις. Έγινε, για χαρά. Για πάμε, έλα. Γιώργο ρε. Έλα. Πού είσαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Δημήτρης είμαι, βλέπαμε μαζί Πετράλαιο να φρύγα μου Χαδαρίου, δεύτερο ημίχρονο. Παρεούλα. Τι έγινε Δημήτρη. Καλά είσαι. Μένεις Νέα Ιωνία. Ή θα φύγεις. Θα δούμε, θα δείξει. Δεν θα συνεχίσει εκεί. Το πιο πιθανό είναι εκεί πέρα που να πάω. Ρε, δουλίτσα, μπαλίτσα, δίπλα σε μένα, μια χαρά όλα. Ναι. Ο αδερφός σου. Ο αδερφός μου. Αλσού πολλάρα, forever. Τι μέρος σου εδώ, σε τι μέρος σου. Ναι. Μου τα έλεγε, μου τα έλεγε. Πώς το βλέπεις τώρα φέτος. Έχει φύγει ο Φωστήρας, δεν πήγε και η φυσιά. Ποιος θα πάει για να δω. Βλέπω δύο ομάδες βασικά. Θα σου πω εγώ τις δύο δικές μου και μου λες εσύ. Ναι. Δυνατή πολύ το Ρουφ και ακολουθεί δυνατά θεωρώ η Διάννα. Όχι. Όχι. Δυνατό πολύ το Ρουφ και ακολουθεί δυνατά η Λιούπολη. Η Λιούπολη. Ναι, έκανε μεταγραφές καλές. Καλά, γίνεται χαμός, ε. Και η Διάννα έκανε καλές μεταγραφές. Και ναι, κράτησε ναι. Και τους καλούς. Αλλά εγώ νομίζω ότι πρώτο φαβορεί το Ρουφ. Να σου πω για τον Άρη τι βλέπεις. Κοίταξε, ο Άρης είναι μια ομάδα που ο Κώστας ξαναγύρισε, πήρε τους παλιούς καλούς παίκτες, θα παίξει σημαντικό ρόλο. Δεν θα αποκλείω τίποτα για τον Άρη. Όπως και ο Χαραβιακός του Φίτρου, δεν είναι λίγος. Εντάξει, ο Χαραβιακός πάντα ήταν δυνατός. Δηλαδή, δύο χρονιές που και την τρίτη χρονιά που δεν ανέβηκε και πριν από τρεις χρονιές, πάλι ήταν δυνατός πολύ. Ναι, ναι. Είναι το ασανσέρ της ΑΓ. Ναι. Είναι δυνατό. Να σου πω,
Έλα. Έχασε όμως παιχτάρα. Ποιον? Στο κέντρο. Έγραφε κατευθείαν 6 γκολ. Ποιον λέω? Το ψηλό, το ψηλό από το θρίαμβο Χαϊδαρίου. Τον έχασε. Ποιον λες, τον Μπανιά? Τον Μπανιά, τον Μπανιά. Έλα, τον πήρε το Ρουφ. Τον πήρε. Να σου πω κάτι. Κοίτα, το ξέρω ότι είναι καψούρα η δικιά σου και το αδερφού σου, αλλά να σου πω κάτι. Ξέρεις πόσους μπανιάδες θέλει για κολατσιό ο Γεργουδάκης? Εντάξει, ο Γεργουδάκης είναι και φίλος μου, ένα ξέρει. Είναι βεστάρα, Γεργουδάκη. Λοιπόν, μέλα, να σε αφήσω να πάρει και κανένας άλλος. Σε ευχαριστώ πολύ, Εδεμάκης, καλή τύχη. Να είσαι καλά, και όσοι λένε για το Μέση ότι δεν είναι καλός, εγώ συμφωνώ με τα άλλα παιδιά που λέγανε ότι η Αργεντίνη ήταν στην αφάνεια και στηρίχθηκε ένα έθνος πάνω του. Για να τελειώνουν τα ψέματα. Είναι παιχτάρα ο άνθρωπος, δεν συγκρίνεται με κανέναν στον κόσμο. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Γεια. Έλα. Έλα, γεια σου. Καλώς ήρθατε. Να πάω όπως ο καθένας λέει τη γνώμη του, θα πω και εγώ τη δική. Να την πεις, βέβαια. Εγώ έχω διαπιστώσει ότι ο άνθρωπος είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Μόλις δει κάτι και είναι καλό, αμέσως να το θάψει. Και του Μαραντόνα είχε έρθει η σειρά του, τον θάψαμε. Τώρα φαίνεται την σειρά του Μέση. Άμα ρωτήσω, εγώ παίζω κάθε μέρα στο διαδίκτυο γρήγορο σκάκι, πεντάλεπτες παρτίδες δηλαδή. Και μιλάω τουλάχιστον με 2 Βραζιλιάνους κάθε μέρα. Και κάθε φορά όταν τελειώνει η πατρίδα τους βάζω την ερώτηση ποιος ήταν καλύτερος, ο Πελέ ή ο Μαραντόνα. Δεν υπήρξε ένας Βραζιλιάνος να μπει ο Πελέ. Και όλοι μου λέγανε ο Μαραντόνα γιατί ήταν παλιάνθρωπος ο Πελέ. Έτσι μου είπαν όλοι. Κάθε μέρα παίζουμε 2-3 Βραζιλιάνους. Τέλος πάντων, τα ίδια έγιναν και με τον μπάσκετ, το Αντετοκούμπο, τα ίδια και με την εθνική ομάδα μπάσκετ. Μόλις τάσει κάτι, είναι η φύση του ανθρώπου όταν δει κάτι καλό να το θάβει, να το κάνει. Όλοι έχουν περάσει τη σειρά τους και μετά περνάει. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο καθένας λέει ό,τι θέλει και πιστεύει ό,τι θέλει. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Για καλά, για καλά. Έλα, φίλε. Και μου λες. Πάμε. Νιέστα και Τσάβη έχει η εθνική Αργεντινής? Όχι, βέβαια. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι μεσουρανούσε ο Μέση με Τσάβη και η Νιέστα. Μη λες αυτά που έχουν πει εκατομμύρια λοιπόν, άλλοι. Ναι, γιατί απορρίπτει. Πες κάτι καινούριο. Ναι, το καινούριο ξέρεις ποιο είναι, ναι. Αυτό που θα να πω. Από τη στιγμή που ο Μέση δεν έπαιξε σε άλλη ομάδα εκτός από την Μπαρτσελόνα και δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση να καταλάβουμε τι συμβαίνει με αυτό τον παίκτη. Έχει παίξει σε μια ομάδα και δεν έχει παίξει σε καμιά άλλη ομάδα, μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση. Έπειτα, προσωπικότητα αυτός δεν έχει. Άχρωμος είναι, όπως και ο Φορτούνη. Ωραίος παίκτης, καλός, μεγάλος, άχρωμοι. Δεν έχουν προσωπικότητα αυτοί οι παίκτες. Εγώ πιστεύω, Γιώργο, ότι στην Αργεντινή δεν μπορεί να ταιριάξει αυτό στην εθνική Αργεντινή. Ποιοι είναι οι παίκτες, Γιώργο, της εθνικής Αργεντινής τώρα, για πες μου. Ποιοι είναι, ποια ονόματα είναι? Δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους αυτούς. Και όχι ότι και η Βραζιλία έχει τα μεγάλα ονόματα, αλλά εν διαφέρει λίγο καλύτερη ήταν, οπωσδήποτε. Γιατί είπε φρύ. Κοίταξε, είπε ένας προηγούμενος κάτι και έχει δίκιο. Σύμφωνοι, δεν έχει τόσο μεγάλο παίκτη στην Αργεντινή. Αυτός, αφού είναι τεράστιος οι δυνατότητες παίκτης, δεν μπορεί να οδηγήσει μια φορά μόνο στην ομάδα σε. Όχι, δεν μπορεί, Γιώργο, δεν είναι το στυλ του αυτό. Μπράβο. Το στυλ του δεν είναι να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, το έχει δείξει. Δεν είναι ηγέτης. Δεν είναι θέμα ενδιαφέροντος. Δεν μπορεί όποτε παίζει στην Αργεντινή να είναι τελευταίος παίκτης. Αυτό δεν έχει εγωισμό, δεν έχει φιλότιμο. Δεν μπορεί να είναι αδιαφορία. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αδιαφορία. Δεν μπορεί να ξέρεις τόσο μπάλα και κάτι άλλο συμβαίνει. Εγώ πιστεύω ότι με την Αργεντινή πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι λόγοι που αυτός ή από τους συμπαίκτες του ή δεν βρίσκει τους κατάλληλους παίκτες. Δεν ξέρω. Πάντως εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αδιαφορία. Δεν μπορεί τώρα σε χιλιάδες κόσμου μέσα να τον λατρεύουν, να τον πιστεύουν και να αδιαφορεί. Νομίζω είναι λάθος αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε μου. Σε ευχαριστούμε. Ξέρετε, πολύ. Τα πάμε. Τετράλωνα. Έλα, για χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Ορσέας. Έλα, πάμε. Έλα, μ' ακούς? Βεβαίως. Λοιπόν,
Ωραία εισαγωγή ήταν ο φίλος με τα χαρακτηριστικά του ηλίθιου. Ήταν εκπληκτικό, αλλά ξέχασε να πει το εξής. Ότι το πιο χαρακτηριστικό του ηλίθιου είναι ότι δεν ξέρει να ξεχωρίζει. Δεν έχει κρίση για να ξεχωρίζει κάποια πράγματα τα οποία είναι ουσιώδη. Και τι εννοώ. Πες μου εσύ, ρε Χόρχε, ο Μαραντόνα μπορεί να συγκριθεί με το Μέση σε θέμα του ηγέτη, ότι είναι ο ηγέτης παίχτης. Την ίδια μπάλα ξέρανε. Ο Μαραντόνα έχει το χάρισμα ότι είναι ηγέτης. Ένα λεπτάκι. Την ίδια μπάλα δεν ξέρανε. Σε έχω παρακολουθήσει. Δεν τον έχω ζήσει. Ο Μαραντόνα δεν έχει ζήσει. Ναι. Ελάχιστα. Για να λύσει την απορία. Σαν ηγέτης ο Μαραντόνα ήταν πολύ άμετος εδώ Μέση. Ακριβώς. Θέλω να μου πει, τώρα έχουμε μπει σε ένα τρυπάκι, ας πούμε, γιατί και παλιότερα εγώ είχα και αυτή την λυθιότητα που σου είπα τώρα, λοιπόν, και το έκανα και εγώ. Αλλά σε βάθος χρόνου, παρακολουθώντας όλους αυτούς τους παίχτες, και ειδικά τον Πελέ, που ήμουν και εγώ στο τρυπάκι, όχι ο Μαραντόνα, όχι ο Πελέ, όχι ο Μαραντόνα, έλα, ποιος Πελέ, μωρέ, τώρα βγήκε ο άλλος τώρα και τον καθάρισε. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Εγώ τι πιστεύω για αυτούς τους δύο παίχτες. Πιστεύω ότι ο Μέση με τον Πελέ είναι σε μια κοινή γραμμή. Γιατί αυτοί οι παίχτες απελευθερωμένοι δίπλα σε καλούς παίχτες, ειδικά στη Βραζιλία, αυτή που έχει ζήσει εσύ, δεν την έχω δει εγώ, αλλά την έχω δει από βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει. Δεν έχω δει ζωντανά αυτή τη Βραζιλία. Και αντίστοιχα, ο Μέση, ο οποίος έπαιζε στην Μπαρτσελόνα με τον Τζάβι, Ινιέστα, Μπούσκετς, όλους αυτούς τους παιχταράδες, ήταν απελευθερωμένοι, κάνανε παπάδες. Γιατί έτσι είναι η φτιάξη τους, έτσι είναι το στυλ του παιχνιδιού τους. Δεν μπορούν αυτοί οι παίχτες να παίξουν μόνοι τους, να τους έπαιρνε, να τους έβαζε σε μια ομάδα όπως βάλανε τον Μαραντόνα και έπαιξε στην Νάπολη και την πήρα το χεράκι, λοιπόν, και να κάνουν αυτά που κάνει ο Ντιέγκο. Διαφωνείς αυτό που λέω, συμφωνείς, δεν ξέρω, εγώ αυτή την άποψη έχω. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, βγήκε ο άλλος τώρα που έχει παίξει στον Ατρόμητο και κάνει κριτική στο Μέση. Ρε, έχουμε τρελαθεί, πάτε καλά, είστε καλά. Τι σας έχει πειράξει η ζεστή, ακόμα δεν έχει έρθει ο καύσωνας. Αύριο θα έρθει. Τι αυτά, ρε. Στο Μέση, δηλαδή, από Αμερική πώς κάνουν κριτική σε κάποιους παίκτες. Ειλικρινά, σε τέρατα που έχει σηκώσει 4-5 κούπες, δεν ξέρω κι εγώ, έχω χάσει το μέτρημα. Λοιπόν, κάνει το ένα μετά συγκρίνει, ας πούμε, τον Ρονάλντο με τον Μέση. Μα είναι διαφορετικό στυλ. Μα καταρχήν, πες μου, ρε Γιώργο. Δηλαδή, όλοι αυτοί, αυτή τη στιγμή τώρα που αναφερόμαστε, ειδικά για τον Πελέ, τον Μαραντόνα, τον Μέση, τον Ρονάλντο, τον Ζιντάν, ας μην πάω πιο πίσω. Λοιπόν, μπορούν να συγκριθούν αυτοί και να πούμε ότι ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Δηλαδή υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ τους. Το διαφορετικό στυλ μπορείς να το πεις. Αλλά υπάρχει μέτρο σύγκρισης να πεις αυτός είναι ο καλύτερος. Δηλαδή αν σου δίναμε τώρα αυτούς τους παίκτες, δεν τους ήθελες στην ομάδα σου. Εγώ έναν άλλον ήθελα. Εσύ ήθελες τον οποίο εντάξει, το ψιλοπρόλαβα, αυτό το άλογο. Εγώ αυτόν ήθελα, τι να κάνουμε. Εγώ ήθελα το Χέτι. Εσύ ήθελες Κρόιφ, το λέγαμε και τα παντάκια κλαίγανε. Ναι, εντάξει, μαζί σου είμαι. Αλλά ρε παιδιά, ή Μάρτον, εντάξει, μην τα μηδενίζετε όλα, ρε. Δείτε μπαλίτσα και δείτε αυτό που σου προσφέρει ο κάθε ένας παίκτης. Το ότι ο Μέση δεν είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να τραβήξει, να πάρει στους ώμους στην Αργεντινή. Αλλά υπάρχει και ένας συγκεκριμένος λόγος. Είναι ότι δεν έχει και κάποιους παίκτες να το στηρίξουν. Δεν μπορεί, ρε παιδάκι μου, δεν είναι αυτό το στυλ του. Πάρτε το χαμπάρι, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Ο άνθρωπος με 2-3 παίκτες στο κέντρο κάνει παπάδες. Γιατί είναι αυτό το στυλ του. Τέλος. Αυτό είναι. Το καταλάβατε. Ευχαριστούμε πολύ. Αν το καταλάβατε, ελάτε ξανά την άλλη Κυριακή. Έγινε, ρε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια, έλα. Δηλαδή, ρε Γιώργο, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ναι. Σύμφωνα με αυτό που λέει ο φίλος. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, ο Μέση δεν μπορεί να παίξει μόνος του. Άμα βάλεις το Μέση να παίξει μόνο με τον Ρονάλντο, τι θα γίνει. Πες μου. Έτσι λέει, μάθαμε την παλίτσα ο άλλος, από το μονό δεν ξεκινήσαμε. Βάλτε να παίξουν μόνο μέσα σε μια μεγάλη περιοχή, από ένα τέρμα στο άλλο. Δηλαδή, ποιος θα κάνει τον άλλον κουτό. Πες μου την αλήθεια. Κουτό, ποιος θα κάνει. Ναι, κουτό, ποιος θα κάνει ο ένας τον άλλον. Πες μου. Εντάξει, η απάντηση είναι αυτονόητη. Αυτός, ο μικρός, ο κοντός, έτσι. Και αν ο μεγάλος που τρέχει πιο πολύ, τρέχει μόνος, θα τρέξει σαν κουτός. Μα ο άλλος έτρεξε με την μπουκάτη και την πέρασε. Θα τρέχει, γι' αυτό σου λέω, θα τρέξει σαν κουτός. Τι άλλο να κάνουμε. Ο ένας ξέρει μπάλα, ο άλλος δεν ξέρει. Δηλαδή τώρα είναι ηγέτης, δεν είναι ηγέτης. Αν είχε τον Γκέμπες και τον έτσι που είχε ο άλλος τότε ο Μαραντόνα, μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Με τον Ιγουαίν και με το
κυρία Μαρία, πώς τον λένε τον άλλον, δεν μπορεί να κάνει. Ωραία, τελείως, τι θα κάνουμε. Όπως είπε και το παιδάκι προηγουμένως, ο φίλος προηγουμένως, αν είχε το Τζάβι και τον Ινιέστα, ξέρω εγώ, δεξιά-αριστερά, που δεν είχε καμία ομάδα στον κόσμο, δύο αμυντικά χαφ τέτοια, δεξιά-αριστερά, ένα είχανε και το πληρώνανε χρυσάφι. Ντάβιτς λεγόταν αυτός, Βιεϊρά λεγόταν αυτός, οτιδήποτε λεγόταν αυτός, σαν αμυντικό χαφ, έναν έπαιρνε μια ομάδα μεγάλη, έναν και τον πλήρωνε χρυσάφι. Ψέματα είναι. Όχι. Η Μπαρτσελόνα έτυχε να έχει δύο και το Μέση μπροστά. Αμυντικά χαφ στον κόσμο, ποια ομάδα άλλη είχε δύο αμυντικά χαφ? Τα οποία ήταν τα μοναδικά αμυντικά χαφ στον κόσμο, που ξέραν τρομερή μπάλα. Ναι, αυτό που ξέραν τρομερή μπάλα και είχε και δεξιά και αριστερά. Και μπροστά είχε το Μέση από αυτούς τους δύο. Τι δεν ξέρει τώρα ο Μέση, δεν μπορεί να παίξει μόνος του. Φέρ του όποιον θέλει να τον παίξει. Στα ίσα. Αν του κάνει, πώς το λένε εκείνο το τρίπλα σε τηλεφωνικό θάλαμο. Και ας είναι και εγγλέζικος, κόκκινος. Λοιπόν. Γεια χαρά, γεια χαρά. Έλα. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Μια μισή ώρα Μαραντόνα, Πελέ, Μέση. Και τελευταία ακούστηκε και ο Ζιντάν. Γιατί ο Κρόεφ τι ήτανε? Για μένα η μεγαλύτερη προσωπικότητα και ο καλύτερος παίκτης. Δεν ξέρω αν είχε δει αυτό το Βραζιλιάνο τον Καρίτσα. Τον έχω δει, δε. Δεν τον έχω δει. Λέει. Ακούω όμως και από τον Διακογιάννη και από πολλούς άλλους, ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε στον πλανήτη. Λοιπόν, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, μάλιστα. Ναι. Και για να πάψουν οι έρηδες και οι γκρίνιες, ναι. Εγώ να πω κάτι άλλο. Η κάθε δεκαετία είχε το δικό της παίκτη. Ναι, σωστό. Κάποιος παίκτης φράγιζε τη δεκαετία. Σωστό. Η δεκαετία, πρόκειται να σου πω το έτσι. Ναι, ναι. Του 60 ήταν του Μαραντόνα. Του Πελέ. Η δεκαετία του 70 ήταν του Κρόιφ. Ναι. Η δεκαετία του 80 ήταν του Μαραντόνα. Ναι, Μαραντόνα, ναι. Η δεκαετία του 90 ήταν του Ζιντάν. Η δεκαετία από το 2000 και μετά, προς τα πίσω, ήταν του Μέση. Τώρα όλα τα άλλα δεν αμφισβητούμε ούτε τον το Ρονάλντο το φαινόμενο, ναι. Ο παιχταράς, ναι. Ούτε τον Μπεστ δεν αμφισβητούμε. Απλά η κάθε δεκαετία σφραγίστηκε από κάποιο καλό παίχτη. Τώρα μια που ήρθε ευκαιρία που μου είπες, αυτός ο Γκαρίτσα τελικά ήταν καλός παίχτης. Ο μεγαλύτερος τυρπλέδι της ιστορίας. Εγώ βίντεο έχω δει σε αυτό, δεν τον έχω δει ζωντανά. Εγώ έχω ακούσει τον Διακογιάννη και το Φουντουκίδη. Ναι. Ήταν ό,τι καλύτερο έχει βγάλει ο πλανήτης. Έτσι έχουν πει για τον Καρίτσα. Δεν τον έχω δει ούτε σε βίντεο, ούτε σε γήπεδο. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά φίλε, γεια χαρά. Έλα. Έλα Τζορτζ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ανάση με, δεν κάνεις. Έλα Θανάση. Λοιπόν, το είδε στο μάτς χθες. Ναι. Ωραίο μάτς. Καλό. Το μοναδικό μάτς που έχω δει. Καλό ήταν. Κράταγε. Ναι, εντάξει. Είχε μια ποιότητα. Ήταν και άλλο το πρεστή στον ομάδα. Σωστό. Βραζιλία, ξέρεις που μου βγάλει τα μάτια, γιατί δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για Βραζιλία. Μου έβγαλε τα μάτια ο Ζέζους, αλλά σε θέση εξτρέμ. Έλα που δεν μπορεί να βάλει γκολ αυτό ο άνθρωπο. Θα μπει να βάλει γκολ αυτό. Δεν είναι Γιώργο όμω, ε. Όχι σε θέση σεντερφόρ. Ναι. Στο δεύτερο γκολ είδε σου πήρε παραμάζωμα. Δεν το περίμενα που τον άφησα πίσω τον άλλον, δεν ξέρω και εγώ πώς θα πω. Πόσο είναι στον Παϊτέρη τον Τίτερ στον μπάγκο με τους σταυρούς και αυτά. Ξέρω εγώ να μην τα πω. Σε τρία χρόνια έχει δύο ήττες, το ξέρεις, στη Βραζιλία. Μία ήττα έχει μόνο. Ξέρετε, είναι μία ήττα από το Βέλγιο στο Μουντιάλ. Ναι. Σε αυτή τη Βραζιλία, εγώ έτσι όπως την έχω δει, τη στοιχίζει, δεν έχει πολύ μεγάλο σεντερφόρ. Δεν έχει ένα σεντερφόρ η Βραζιλία αυτή μεγάλο. Δημιουργεί φάση Βραζιλία. Αν θυμάσαι και στο Μουντιάλ, αποκλείστηκε από αυτό το πράγμα με το Βέλγιο, το θυμάσαι το μάτς. Δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα, το θυμάσαι. Στο Μουντιάλ αποκλείστηκε από τον Νεϊμάρ. Καλά, ο Νεϊμάρ. Πολύ καλύτερα από τον παίζει ο Νεϊμάρ. Σε αυτή τη Βραζιλία, τώρα που το ανέφερε. Σε αυτή τη Βραζιλία πολύ καλύτερα. Και ο Ντάνι Άλβες είναι τρομερός. Άλλο πράγμα να φτάσει. Είναι βιονικός. Είναι τρομερός, είναι τρομερός ο Ντάνι Άλβες. Πάμε τώρα του Μέση και τη Αργεντινή. Εγώ διαφωνώ λίγο μαζί σου. Θεωρώ ότι η Αργεντινή είχε πολύ καλή ομάδα και το 98 στη Γαλλία. Με Αγιάλα, Καμπιάσο, Βερόν, Ζανέτη. Από εκεί και μετά άρχισε να πέφτει με κωμωδία το 2002, έτσι όπως είπες, και πιο μεγάλη κωμωδία με το Μαραντόνα προπονητή με τα δύο ρολόγια, το θυμάσαι? Όχι, το θυμάμαι. Με το που είχε παίξει με την Εθνική. Ο Μέση Γιώργο, πρέπει όλοι να καταλάβουμε ένα πράγμα. Και νομίζω το έχεις πει και εσύ στο παρελθόν. Ο Μέση πήγε στην Βαρκελόνη σε ηλικία 12 χρόνων, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πολύ μικρή. Ο Μέση δεν είναι δημιούργημα αργεντινικό.
Ο Μέση δυστυχώς ευτυχώς είναι δημιούργημα καταλαρονικό. Ο Μέση δεν έχει, δεν είναι Αργεντινός. Η μεγαλύτερη μαλακία που έχει κάνει κατά προσωπική μου άποψη είναι που δεν έπαιξε με την Εθνική Ισπανία. Δεν είναι Αργεντινός. Η φιλοσοφία του, το πώς έχει μεγαλώσει, το πώς έχει ανδρωθεί, το ότι του σώσαν τη ζωή, το ξέρεις αυτό. Ναι, ναι. Με τις ενέσεις και αυτά και τον κάναν παίχτη που χρωστάει πάρα πολλά στην Μπαρσελόνα. Γι' αυτό δεν φεύγει και από εκεί. Άρα ο Μέση, δεν, γι' αυτό, εμένα η άποψή μου αυτή είναι, δεν ξέρω αν διαφωνείς. Δεν μπορεί να παίξει την Εθνική Αργεντινή σαν Αργεντίνος. Δεν το ζει, ρε παιδί μου. Δεν είναι μέσα στη φιλοσοφία του. Δεν είναι. Είναι καταλαλός ο Μέση, η φιλοσοφία του, το πώς παίζει, το τι κάνει. Διαφωνείς με αυτό που λέω? Το μη πάρα πολλές φορές όταν έχει μεγαλώσει και από πιτσιρικάς σε αυτό το περιβάλλον, ίσως να σημαίνει και έτσι. Αυτό νομίζω ότι παίζει καταλυτικό ρόλο όταν πάει να παίξει με την Αργεντινή. Δεν είναι μέσα στα νερά του ο Μέση όταν παίζει με την Αργεντινή. Δεν μπορεί να πάρει την Αργεντινή στις πλάτες του και σε άλλες εποχές που είχε καλύτερους παίκτες δίπλα του. Δεν τον βλέπω να δει να σκυλιάζει. Θα μου πεις με την Μπαρσελόνα σκυλιάζει. Ναι, τον έχω δει να σκυλιάζει με την Μπαρσελόνα. Και ρε παιδιά, να σταματήσουμε αυτές τις συγκρίσεις. Το είπες και εσύ πριν. Είναι καθαρά θέμα υποκειμενικότητας. Το τι αρέσει τον καθένα είναι ξεχωριστό σε ένας άλλος ο Κρόιφ. Εμένα με τρελαίνει ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Το θεωρώ το μεγαλύτερο. Αυτός ο παίκτης θεωρώ ότι αν δεν είχε τραυματισμούς θα τους είχε ξεπεράσει όλους. Λοιπόν, ο καθένας του αρέσει κάτι διαφορετικό. Ο καθένας κρίνει τον κάθε παίκτη με βάση αυτά που βλέπουμε τώρα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τον Μαραντόνα με το βάση τι θα κάνει τώρα. Ναι, ήταν ηγέτης, ήταν πολέμαρχος. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε, ξέρουμε τι θα κάνει ο Μαραντόνα τώρα. Ή ο Μέση τότε. Για μένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο πιο πλήρης ποδοσφαιριστής ήταν ο Πελέ. Από θέμα πληρότητας. Και έτσι όπως τον βλέπω, δεν τον έχω δει, αλλά ήταν κάτι μεταξύ Μέση και Ρονάλντο. Ρονάλντο ενώ τον. Και κάτι άλλο, θα πας αύριο ο Ριζούπολη για το παιχνίδι της Εθνικής? Όχι, όχι, όχι. Αυτά, Γιώργο. Για καλά, φίλε. Έλα, για καλά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Ήθελα να πω για το Μέση ότι... Μ' ακούς? Ναι, 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 πολύ καλά. Πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Και πού να παίξει χθες, Γιώργο, με έναν τραγικό προπονητή που έκανε το καγκουρό. Ο Σκαλόνι ήταν, το θυμάσαι το Σκαλόνι, που παίζε στη Λα Κορούνια. Και θυμάσαι που έδινε καλή πάσα, ε. Εντάξει, τώρα δεν είναι δικαιολογία αυτό τώρα. Να έχει δεν να... είναι, δεν είναι. Δεν είναι δικαιολογία. Είχε ένα παίχτη τον Ακούνα, πολύ άμπαλος, ρε Γιώργο. Το πρόσεξε καλά το παιχνίδι χθες. Συν ότι έπαιζε μονόπλευρα, έπαιζε από τα αριστερά συνέχεια. Γιατί αυτή η άμυνα. Τραγική, ναι. Μπήκε και ο Ντι Μαρία μετά. Κάπως καλύτερα πήγαινε πριν το Ντι Μαρία, με το που έκανε τις αλλαγές στο Σκαλόνι, εκεί παραδόθηκε η Αργεντινή. Έγινε και το 2-0. Κοίταξε, θα μπορούσε να είχε βάλει και αυτήν την κόλλη, είχε δύο δοκάρια, είχε ναι, κάτι. Ναι, αλλά λυπήθηκα τον Ντι Μαρία, ρε, σε ένα παίκτη που το σεβόμουν, τον είδα χθες, ήταν για λύπηση. Δεν έχει και αυτό προσωπικότητα, ρε. Δεν έχει, δεν έχει. Ξέρει, μπάλα δεν είναι τώρα, δεν είναι. Δεν έχει αντοχές. Δεν έχει ματάρι. Αυτό. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Θα πω και κάτι άλλο, Γιώργο. Βεβαίως. Δυσκολεύομαι να, επειδή σε ακούω μέσω ίντερνετ, να ακούω Γεωργίου και Μπογιόπουλο και να βλέπω διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λίγο με δυσκολεύει, αλλά τι να κάνω. Θα συμπαθώ πολύ και τους δύο. Γεια χαρά. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Έλα. Γιώργο. Ναι. Τι κάνεις, λεβέντη μου? Έβαλα λοιπόν, Γιώργο, μ' ακούσε. Ναι. Έβαλα το ξυμητήρι λοιπόν εχθές να δω την Αργεντίνα μου. Αν και ήμασταν μια ζωή θαυμαστές, εγώ προσωπικά του Πελέ, του Ζαρζίνιο, του Τοστάο, από τη Λατινική Αμερική υποστήριζα και υποστηρίζω την Αργεντινή. Έστω και αυτή η Αργεντινή, έτσι όπως ήταν, Γιώργο, εάν είχε λίγο τύχη, γιατί δεν είχε τύχη εχθές. Γιατί θα μπορούσαν να μου πει: παίζουμε και τα δοκάρια. Εντάξει, μην τρελαθούμε, βλέπουμε χρόνια μπάλα. Ναι, και ήταν καλά δοκάρια, δεν ήταν τη πλάκα. Βέβαια, Γιώργο, κουπ, δηλαδή δεν ήταν εξόσφαλτα. Βρίσκει και πάει out, επιστροφή. Μπαπ και επιστροφή. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει γίνει η ρουφιάνα, δεν ήθελε να μπει. Είναι τσούλα, είναι η φάση τέτοια. Γιώργο, άλλο με εντυπωσίασε εμένα. Όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ακούγαμε για την αιώνια κόντρα, το μίσος που είναι ανάμεσα στους Αργεντίνους και τους Βραζιλιάνους. Τίποτα. Εγώ έβλεπα στην εξέδρα τα πλάνα, ήταν όλοι ανακατεμένοι. Δεν είδα ένα τσαμπουκά, κάτι να εστιάσει, κάτι να γίνει. Μα σε όλο το Κόπα Αμέρικα μέχρι τώρα οι οπαδοί των ομάδων ήταν ανακατεμένοι. Εδώ μιλάμε τώρα, σαν να παίζει τώρα, τι να πω τώρα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός,
ανακατεμένη. Η Ελλάδα-Τουρκία ανακατεμένη. Να το πω έτσι. Πώς, τι παράδειγμα, δεν ξέρω σε τι να αναφερθώ. Και μου έκανε εντύπωση, ρε Γιώργο, ανάμεσα από Βραζιλιάνους Αργεντίνη, μπροστά πίσω ο καθένας ξέρεις, ούτε και εσύ. Και στριμωγμένοι τώρα, μιλάμε για κόσμο. Ναι, αυτό είναι τίγκα. Και δεν έγινε το παραμικρό, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτά να τα δούμε εμείς. Γιατί από τη μια λέμε, ξέρεις, μίσος και τρίχες κατάρες. Τρίχες κατάρες. Και εμείς και οι Ολυμπιακοί και τα παόκια και οι πώς του λένε, και οι αντίδες μεταξύ μας, μιλάμε για εδώ, για την Ελλάδα, είναι κουταμάρες και αηδίες. Εγώ τους χάρηκα εχθές, λέω και όποιος κερδίσει. Και μου έκανε και μεγάλη εντύπωση, Γιώργο, αυτή η διαιτητάρα, ρε Γιώργο, αυτός ο διαιτητής, ρε. Τι ήταν αυτή, δηλαδή, πόσα κιλά τέτοια είχε, ρε, ούμπαλα. Δηλαδή, τι μάγκας δεν άφηνε, δηλαδή, ανά πάσα και στιγμή, περίμενες να γίνει μπαμ, να γίνει έκρηξη, να βγουν 8 κόκκινες και πώς θα κατάφερνε και τους κουλαντράριζε και με το Μέση και μπουρουμπούρου και σε τετατέτο με τον καθένα και αυστηρός. Τα χέρια του είδες τέρμα και τελείωσε. Και όμως είδες η Αργεντινή είχε πολλά παράπονα. Βγήκε ο Μέση και του τάσουε. Εντάξει, ρε Γιώργο, κοίταξε να δεις εδώ που τα λέμε. Τις κλωτσές που έφαγε χθες ο Μέση, εγώ δεν τις έχω δει. Πόσες φορές έχω δει την Μπαρτσελόνα, Γιώργο. Ποτέ δεν έχω δει τόσες κλωτσές, δηλαδή. Τον σηκώνανε πάνω, αλλά Γιώργο δεν γίνεται έτσι τώρα. Εντάξει, ότι το Μέση θα τον κρατήσει με νύχια και με δόντια τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν μπορεί να τον χαϊδέψει, α πούμε, για να. Δεν θα σε φάει. Θα σε λιώσει, κατάλαβες. Με το θα κάνεις. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο ήθελα να πω για τον επόμενο δήμαρχο της Αθήνας, αλλά θα το πω, δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή. Θα το πω σε άλλο τηλεφωνημά. Έγινε, ρε. Θα σας το λέει καλά. Για χαρά, για χαρά. Τα λέμε αύριο στις 4 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για χαρά.